Ο ΕΟΔΙ την Δετάρτη 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε 2.422 νέα κρούσματα κορονοϊού. Τα έξι εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 37, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.311 θάνατοι. Το 95% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 364. Η διάμεση ηλικία του είναι 64 έτη. Το 81% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, οι 330 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 34 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 3.069 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 224. Ο μέσος όρος εισαγωγών το 7 ημέρου είναι 208 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Ο συνολικό αριθμό των κρούσματων ανέρχεται σε 622.761 εκ των οποίων 51% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 135 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.607 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην περιφερειακή ενότητα Εύρω εντοπίστηκαν 55 νέα κρούσματα. Στον Ομοροδόπη, 20 νέα κρούσματα. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθη, 49 νέα κρούσματα. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα, 50 κρούσματα. Στη Θάσο εντοπίστηκε ένα κρούσμα. Στην περιφερειακή ενότητα Δράμα, 42 νέα κρούσματα. Και στον γειτονικό νομό των Σερών, 29 κρούσματα. Ένα πολύ σοβαρό περιοριστικό μέτρο επιβάλλεται στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα λόγω τη τοπική αύξηση των κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, η περιοχή εντάχθηκε στο επίπεδο 4 κόκκινο, στο οποίο προβλέπεται απαγόρευση κυκλοφορία από τη 1 το βράδυ έω τι 6 το πρωί με εξαίρεση λόγου εργασία και σοβαρού λόγου υγεία. Απαγόρευση μουσική καθόλου το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο και ψυχαγωγία. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις πάνε πίσω την περιοχή και δείχνουν πως και ο φετινός χειμώνας θα είναι γεμάτος κυβερνητικές απαγορεύσεις και συγκεκριμένα στην Καβάλα τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο δείκτης θετικότητας επί των ελέγχων έχει ανέβει στο 3,34% και ο μέσο όρος ημερήσεων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκου είναι στα 36,9%. Οι υπόλοιπε υπηρωτικέ περιφερειακές ενότητες τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συμπεριλαμβανομένε και τη Ροδόπης, παραμένουν στο επίπεδο 3 πορτοκαλί, που θεωρείται επίπεδο ετοιμότητα. Στο οποίο προβλέπεται επικοινωνία και αναλυτική ενημέρωση των τοπικών αρχών για τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τη περιοχή. Ενεργοποίηση ειδικού κλιμακίου ΕΟΔΗ πολιτική προστασία, προκειμένου να αυξηθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον ιό, να πραγματοποιηθεί εντατική και επιτόπια ηχνηλάτηση και να πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα αυξημένο αριθμό εμβολιασμών.